Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είμαστε εδώ κοντά σας στην πρώτη μας εκπομπή για φέτος, για την σεζόν 2024-2025. Πρώτος σκόρερ, Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο του NSTV εδώ στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Σμύρνης. Σήμερα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε κι εμείς σιγά σιγά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε εδώ παρέα και την φετινή χρονιά. Προμηνύεται μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική σεζόν και εδώ θα είμαστε κάθε Δευτέρα απογευματάκι να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα έχουν γίνει σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και να μιλάμε για όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Ήδη να καλησπερίσουμε και το φίλο του Γιάννη που είναι στην παρέα μας και όλους όσοι μας ακούτε σε αυτό το ξεκίνημά μας για αυτή την χρονιά λοιπόν. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια σε αυτή την πρώτη εκπομπή. Καταρχάς, ήδη έχουμε κάποια πρώτα δείγματα για αυτή την σεζόν, αφού στο ποδόσφαιρο, γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε κυρίως σήμερα, έχουν ξεκινήσει τα μεγάλα πρωταθλήματα, έχει ξεκινήσει το δικό μας πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της Super League. Και αυτήν την εβδομάδα, η οποία ξεκίνησε τώρα, έχουμε και τα πρώτα μάτς του νέου Champions League για να πάρουν τη σκητάλη συνέχεια και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη εβδομάδα. Και είναι μια ιστορική χρονιά αυτή για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλαγή στα format. Τις κυριότερες αλλαγές είναι ήδη λίγο πολύ γνωστές, αλλά θα τις συζητήσουμε και εδώ παρέα. Και φυσικά θα μιλήσουμε λίγο και για τις μεταγραφές και για τις κυρίως τις τέσσερις ομάδες στην Super League που θέλουν να παίξουν και φέτος τον πρωταγωνιστικό ρόλο και θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αλλά και για τις πιο έτσι ενδιαφέρουσες κινήσεις όσον αφορά τις ομάδες του εξωτερικού και φυσικά σιγά σιγά ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ομάδες και των υπόλοιπων αθλημάτων. Στο μπάσκετ προμηνύεται επίσης μια άκρος συναρπαστική σεζόν με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν κάνει φοβερές κινήσεις, να έχουν χτίσει πάρα πολύ δυνατά ρόστερ και να προβάλλουν ως τα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής και φυσικά αναμένονται και συγκλονιστικές μάχες και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και τα βόλεϊ, τα πόλο και όπως είπα και προηγουμένως εδώ θα είμαστε να συζητάμε τα πάντα. Λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ, Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, μια μέρα μετά τη διεξαγωγή της τέταρτης αγωνιστικής της ελληνικής Super League, μια αγωνιστική η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με το παιχνίδι ΑΕΚ Βόλος, το οποίο θα ξεκινήσει σε μισή ώρα, κάνει σέντρα στις 8. Ήδη έχουν παίξει τέσσερα μάτς οι περισσότερες ομάδες και προερχόμαστε από μια αγωνιστική όπου είχαμε φυσικά ένα μεγάλο ντέρμπι, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, που ήταν και το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής χρονιάς και επίσης από μια αγωνιστική όπου είχαμε και μια, θα το λέγαμε, αναπάντεχη γκέλα του Ολυμπιακού, ένα αναπάντεχο στραβοπάτημα μέσα του Γεωργίου Καραϊσκάκη σε αυτό το 0-0 κόντρα στον Πανετολικό. Και πάλι να πούμε καλησπέρα στο φίλο του Γιάννη. Ένα 0-0 λοιπόν που τόσο του Ολυμπιακού όσο και του ΠΑΟΚ που φέρνει αυτές τις δύο ομάδες ισόβαθμες στην κορυφή στους 10 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 7 που αν νικήσει σήμερα τον Βόλο θα συγκατοικήσει στην κορυφή και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Ο Όφη έχει επίσης 7 βαθμούς, ο Άρης έχει 5, ο Ατρόμητος 5, ο Παναθηναϊκός έχει μείνει αρκετά πίσω, έχει επίσης 5, Λαμία 5, Πανετολικός 4, Αστέρας 4, Καλυθέα 3, Βόλος 3 με παιχνίδι λιγότερο, Λεβαδιακός 2 βαθμούς και Πανσαραϊκός στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. Πέρα από τις δύο λευκές ισοπαλίες χθες, είχαμε και άλλη μια λευκή ισοπαλία στη Λαμία, στο Λαμία Καλυθέα, πάντα για την τέταρτη αγωνιστική
της Super League και επίσης είχαμε ένα πολύ σημαντικό διπλό του Ατρομήτου στην έδρα του Αστέρα, νίκη με 1-2 της ομάδας του Παύλου Γκαρσία, ο Αστέρας που πλέον θα έχει νέο προπονητή, τον άλλο τη σπουδαίο χαφ της Real Madrid και της Chelsea, μεταξύ άλλων τον Κλοντ Μακελελέ. Πανσεραϊκός Λεβαδιακός 2-2 σε ένα από τα πιο χορταστικά παιχνίδια της αγωνιστικής και Όφι Άρης 3-2, επίσης ένα συναρπαστικό μάτς, ήταν για τον Άρη μεγάλη νίκη για τους κριτικούς. Και ξαναλέω αυτό που είπα και προηγουμένως, η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το ΑΕΚ Βόλος σήμερα στις 8. Όλα τα βλέμματα φυσικά είχαν στραφεί στο ντέρμπι της Τούμπας, το πρώτο μεγάλο ντέρμπι για φέτος, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη στη σεζόν, έπαιζε πάρα πολλά σε αυτό το παιχνίδι, ήταν με την πλάτη στον τοίχο και αυτό προκύπτει φυσικά από το γεγονός πως δεν είχε κάνει καθόλου και δεν έχει κάνει καθόλου καλή κίνηση στο πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι με τον Αστέρα στην πρεμιέρα το έχασε μέσα μάλιστα στην έδρα του, μέσα στο ΆΚΑ. Ένα ακόμη παιχνίδι με τον Λεβαδιακό επίσης στο ΆΚΑ κέρδισε πάρα πολύ δύσκολα με εκείνο τον γκολ του Σπόραρ στην τελευταία φάση του παιχνιδιού στις καθυστερήσεις. Και επίσης εκείνο το μάτς με την Καλυθέα στη Λεωφόρο που ήρθε 2-2 με μια Καλυθέα η οποία έκανε πάρα πολλές τελικές. Ήταν ανώτερη στον αγωνιστικό χώρο του Παναθηναϊκού και ήταν αυτά τα τρία παιχνίδια τα οποία ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρεμπιπτόντως πέρασε και στην τελική φάση του στην League Phase του Conference League, είχε δηλαδή μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία ενδιάμεσα σε αυτά τα άσχημα αποτελέσματα με την ανατροπή, την πρόκριση εκεί επί της Lens. Αυτά τα αποτελέσματα όμως στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος τον έφεραν αρκετά πίσω και γι' αυτό έπαιζε πάρα πολλά πράγματα κόντρα στον ΠΑΟΚ χθες το βράδυ στην Τούμπα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έχανε από τον δικέφαλο του Βορρά, ήδη από την τέταρτη αγωνιστική, ήδη από τόσο νωρίς, θα έμενε στο μείον 8 από την κορυφή. Και όσο ακόμη για να έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας, είναι μια διαφορά σίγουρα αρκετά σημαντική. Μπορεί να μην διεκδίκησε ιδιαίτερες δάφνες ποιότητας στο παιχνίδι στην Τούμπα, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, όμως μπορούμε να πούμε πως ήταν ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα, ήταν κάπως βελτιωμένος, έμεινε όρθιος, δεν κατάφερε να το πάρει, αν και είχε τη μεγάλη ευκαιρία να πάρει και όλο το μάτς εκεί στην προσπάθεια του Ιωαννίδη στο τέλος που απέκρουσε ο Κοτάρσκι. Γενικά οι τερματοφύλακες και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, πάρα πολύ καλοί τερματοφύλακες, κράτησαν το 0 στις λίγες φάσεις έτσι κι αλλιώς όμως που έγιναν μπροστά από τις δύο εστίες. Και έτσι έφερε ο Παναθηναϊκός ένα 0-0, το οποίο επιτρέπει στον Αλόνσο, τον προπονητή του, ο οποίος είναι υπό αμφισβήτηση, να κερδίσει χρόνο μέχρι να γίνουν και τα υπόλοιπα και τα επόμενα παιχνίδια και να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός από εκεί και πέρα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση αυτό το καλοκαίρι, θα τα πούμε και συνέχεια όταν θα μιλήσουμε για τις μεταγραφές. Και σίγουρα κανέναν δεν έχει ικανοποιήσει το γεγονός ότι έχει μείνει αρκετά πίσω από το ξεκίνημα. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, σίγουρα, όπως είπε και ο Λουτσέσκου στο τέλος, δεν είναι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε και στην έδρα του. Θα ήθελε πολύ να είχε πάρει το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, γιατί αυτό θα σήμαινε και ότι θα ήταν και μόνος πρώτος στην κορυφή. Έμεινε όμως ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να νικήσουν. Και υπάρχει φυσικά και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανετολικό, εκεί ο Ολυμπιακός έκανε 66 σέντρες, κάτι το οποίο είναι ρεκόρ από το 2019 και μετά στη Super League, όταν ξεκίνησε και η Όπτα, η υπηρεσία στατιστικών, να καταγράφει δεδομένα. Φανταστείτε ότι το αμέσως προηγούμενο μεγαλύτερο στατιστικό σε συγκεκριμένη κατηγορία ήταν 46 σέντρες, ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού, 20 παραπάνω είχε ο Ολυμπιακός χθες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έδειχνε, είχε ξεκινήσει με 3-3, κρατούσε τα θετικά αποτελέσματα και το καλό ξεκίνημα, όμως έδειχνε και στα πρώτα του μάτς με τον Βόλο, με την Καλυθέα και με τη Λαμία, ίσως λιγότερο με τη Λαμία, ότι είχε ένα πρόβλημα στην ανάπτυξη, ένα πρόβλημα στο επιθετικό παιχνίδι, ένα πρόβλημα δημιουργίας, αν θέλετε να το πούμε καλύτερα. Ήταν κάτι που συζητήθηκε όταν έτσι κι αλλιώς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, όταν φεύγει ένας παίκτης σαν τον Κώστα Φορτούνη, αλλά και σαν τον Ντάνιελ Ποντένσε και σαν τον Όρτα, θα πούμε, και δεν αντικαθίστανται όπως θα έπρεπε ενδεχομένως αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα μια ομάδα θα δυσκολευτεί να βρει λύσεις σε αυτόν τον τομέα, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε μεταγραφές και περιμένει και πολλά
και από τους παίκτες που ήρθαν τώρα προς το τέλος, δηλαδή τον Γουίλιαν και τον Σέρτζιο Ολιβέιρα που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο στο μάτς αυτό με την ομάδα του Αγρινίου. Αλλά εντάξει, έχουν λίγες προπονήσεις στα πόδια τους και ακόμη δεν έχουν εγκλιματιστεί στην ομάδα και είναι απολύτως λογικό. Όμως, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει σημαντικούς παίκτες κλειδιά, σημαντικούς παίκτες για την ανάπτυξη της ομάδας, για την δημιουργία, παίκτες που δίνουν περισσότερο φαντασία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αυτό φαίνεται και φάνηκε και στο παιχνίδι του Πανετολικού, όπου ο Ολυμπιακός για 100 λεπτά περίπου, γιατί είχαμε και περίπου 9-10 λεπτά καθυστερήσεις, δεν μπόρεσε να βρει έναν τρόπο να διασπάσει την άμυνα του Πανετολικού, να κάνει ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη φάση και να μπορέσει να λύσει το γόρτιο δεσμό και να πάρει αυτό το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί το εξής σκηνικό μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα της Super League. Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο στραβοπάτημα χθες με τον Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες που ξεκίνησαν με 3-3, έφερε ισοπαλία στο πρώτο του ντέρμπι στην χρονιά. Η ΑΕΚ έχει ήδη μια απώλεια, θυμίζω. Η ΑΕΚ η οποία... Έλεγα λοιπόν πως η ΑΕΚ έχει ήδη μια απώλεια στο πρωτάθλημα της Super League. Η ΑΕΚ η οποία είχε και αυτή την μεγάλη αποτυχία το καλοκαίρι με τον αποκλεισμό στην προκριματική φάση του Conference League από την άσημη Νόα από την Αρμενία. Η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει με νίκη 3-0 κόντρα στον Όφη, αλλά είχε το στραβοπάτημα εντός έδρας με τη Λαμία, αυτό το 1-1 που είχε φέρει στις 24 Αυγούστου. Επέστρεψε στη νίκη στη Λιβαδιά στο 0-3 κόντρα στον Λεβαδιακό και θέλει να πάρει την τρίτη της νίκη απόψε στην Φιλαδέλφια κόντρα στον Βόλο. Λοιπόν, είχαμε ένα πρόβλημα με την σύνδεση, αποκαταστάθηκε, ελπίζουμε να μην έχουμε στη συνέχεια άλλα τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, είπαμε λίγο να μιλήσουμε για τη μεταγραφική ενίσχυση των ομάδων που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Να δούμε λίγο και πώς έχουν διαμορφωθεί τα ρόστερ. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει για πρώτη φορά στην ιστορία του να κάνει τον back-to-back, να κατακτήσει δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, να διατηρήσει τα σκύπτρα του δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ποσοτικά φαίνεται εντάξει στο ρόστερ του, δηλαδή έχει καλύψει τις θέσεις, ακόμη και ένα κενό που υπήρχε στα στόπερ το κάλυψε με την προσθήκη του Ντέγιαν Λόβρεν, του πολύ έμπειρου στα 35 του πλέον διεθνή Κροάτη center back με μεγάλη καριέρα και στην Λίβερπουλ και στην Λιόν μεταξύ άλλων, με τη διαφορά βέβαια πως ο Λόβρεν αποκτήθηκε μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της λίστας της Ευρωπαϊκής, επομένως δεν μπορεί να αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ στο Europa League. Όμως αναμένεται να δώσει χρήσιμες λύσεις, εννοείται,
στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ενισχύθηκε αρκετά στη θέση του center forward, πήρε δύο παίχτες. Πήρε τον Τσάλοφ από την Τζεσικά Μόσχας με 3 εκατομμύρια ευρώ και τον Τισουντάλη από την Γάνδη με 2,2 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ που είχε τον Μπράντον Τόμας ήδη σε αυτή τη θέση. Ο Σαμάτα δεν ικανοποίησε πέρσι. Έχουν μείνει πάντως και οι δύο στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και είναι υπερκαλυμμένος νομίζω στη θέση αυτή του φορ με τον Τσάλοφ και τον Τισουντάλη. Να πούμε πως ενίσχυσε και το κέντρο του με τον Μαντί Καμαρά, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά και τον Σόλας Ορετήρε, ο οποίος βρισκόταν στις ακαδημίες της Manchester United. Υπήρξε και η σημαντική προσθήκη του Μπακαγιόκο, του πρώην παίκτη της Μονακό και της Chelsea, στα χαφ, ένας παίκτης του οποίου η καριέρα βέβαια βρίσκεται σε πτωτική πορεία και πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τι θα είναι σε θέση να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Πέρσι αγωνιζόταν στη Λοριάν, δεν ήταν καλός ούτε εκεί, σε μια ομάδα η οποία υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου. Και το μεγάλο αγκάθι για τον ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι ήταν η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, πόσο μάλλον από τη στιγμή που χάθηκε ο Κουλιεράκης, πωλήθηκε στην Βόλσμπουργκ, ο νεαρός Έλληνας center back. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κρατήσει τον Κουλιεράκη, κατάφερε να κρατήσει όμως τον Κωνσταντέλια, μια άλλη μεγάλη ελπίδα φυσικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από τη στιγμή όμως που χάθηκε ο Κουλιεράκης, ο ΠΑΟΚ δεν είχε φροντίσει να καλυφθεί σε αυτή την περίπτωση το κέντρο της άμυνας και αναγκάστηκε στο τέλος των μεταγραφών να ψάξει για λύσεις, καθώς ήταν περιορισμένες οι επιλογές του εκεί. Πήρε τελικά δύο center back, πήρε τον Ομάρ Κόλεϊ από την Μπεσίκτας και πήρε φυσικά και τον Ντέγιαν Λόβρεν, που έχει δικαίωμα συμμετοχής, ξαναλέω, μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για να περάσουμε τώρα στην ΑΕΚ, ήταν ένα αρκετά γεμάτο καλοκαίρι μεταγραφικά για την Ένωση. Η ΑΕΚ, η οποία έχει γεμίσει πραγματικά το ρόστερ της, το γέμισε βέβαια με την προοπτική ότι θα παίξει και στην Ευρώπη φέτος. Νομίζω κανένας στο στρατόπεδο της Ένωσης δεν περίμενε αυτή την μεγάλη αποτυχία που ήρθε στα προκριματικά του Conference κόντρα στην ΝΟΑ. Και τώρα ο Αλμέιδα έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ να διαχειριστεί και θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο χρόνο για όλους αυτούς τους παίκτες. Η ΑΕΚ πάντως που γέμισε και με ποιοτικές προσθήκες, ξεχωρίζει φυσικά η απόκτηση του Έρικ Λαμέλα με σπουδαία καριέρα και στην Σεβίλη και στη Ρώμα και στην Τότεναμ. Ως ελεύθερος ήρθε ο Λαμέλα, όπως και του Περέιρα, ο οποίος ήρθε και αυτός ελεύθερος από την Ουντινέζα. Είναι παίκτες όλοι αυτοί που μπορούν να παίξουν πίσω από τον φορ σε όλες τις θέσεις, δίνοντας πολλές επιλογές στον αργεντινό προπονητή της ΑΕΚ. Φυσικά και στο τέρμα δύο προσθήκες. Ο Μπρινιόλι, πρώην goalkeeper του Παναθηναϊκού, που ήταν ο άτυχος της pre-season για την ΑΕΚ που τραυματίστηκε, και ο Θωμάς Οστρακόσια, πολύ έμπειρος, διεθνής φυσικά με την Εθνική Αλβανίας, έχει πολλές συμμετοχές στην Ιταλία με τη Λάτσιο και με συμμετοχές στην Premier League με την Μπρέντφορντ. Δεν έχει ξεκινήσει βέβαια πολύ καλά ο Οστρακόσια, που είχε και εκείνο το λάθος του στο γκολ που έβαλε η Νόε από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον στο μάτς της Αρμενίας, και γενικά έχει ξεκινήσει με αστάθεια ο Οστρακόσια, ελπίζουν στην ΑΕΚ να βελτιωθεί. Και από εκεί και πέρα, ο Ντουμπάτζο σαν δεξιός οπισθοφύλακας ήρθε από τον Άρη. Ο Κοϊτά, ο οποίος εντυπωσίασε πέρσι στο Βέλγιο με τη Σεντρουίντεν, ήρθε και ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή της ΑΕΚ με 3,6 εκατομμύρια για να ενισχύσει τις πτέρυγες. Και φυσικά η πολύ μεγάλη συζήτηση για την ΑΕΚ ήταν το θέμα του center for. Η ΑΕΚ είχε γεμίσει το ρόστερ της σε όλες τις θέσεις, όμως στη θέση του center for είχε ένα μεγάλο θέμα. Και αυτό γιατί είχε μείνει μόνο ουσιαστικά με τον Λιβάη Γκαρσία σε αυτή τη θέση. Έφυγε και ο Πόνσε, πουλήθηκε για 9 εκατομμύρια ο Πόνσε στο MLS και στην Houston. Έφυγε ο Φαν Βέρτ, που πήγε με ελεύθερη μεταγραφή στον Ατρόμητο. Έφυγε και ο Αραούχο, που τόσα έχει προσφέρει άλλωστε τα προηγούμενα χρόνια στην Ένωση. Και είχε μείνει η ΑΕΚ λοιπόν με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος από πέρσι έχουμε δει πως είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς και σίγουρα θα χρειαζόταν και κάτι ακόμη σε αυτή τη θέση. Και πολλές φορές, το έχουμε ξαναδεί αυτό, αλλά μην χρησιμοποιήσω και τον Τσούμπερ εκεί
σε έναν ρόλο ψευτοενιαριού. Χρειαζόταν δεδομένα όμως κάτι για έξω αυτή τη θέση, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Άλλωστε την ΑΕΚ βέβαια δεν την επηρέαζε, δεν την πίεζε η προθεσμία της ευρωπαϊκής λίστας, γιατί δεν θα συμμετέχει στην Ευρώπη την νέα χρονιά. Ο μεγάλος στόχος ήταν ο Ντιάτρο Φοφανά, ο οποίος ανήκει στην Τσέλσι. Η μεταγραφή του έδειχνε να χαλάει, γι' αυτό η ΑΕΚ κινήθηκε γρήγορα και έκλεισε τον Φρανσί Πιερό, τον φόρ από την IT που έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια στη Μακάμπι Χάιφα με πολύ καλούς αριθμούς στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Τον πήρε τελικά τον Πιερό αντί 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όταν έκλεισε ο Πιερό, έγινε γνωστό πως η ΑΕΚ κάνει μια νέα προσπάθεια για τον Φοφανά, αλλά τελευταία στιγμή δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Η Τσέλσι άλλωστε είχε θέσει μια πολύ μεγάλη ρήτρα, κοντά στα 20 εκατομμύρια για αγορά του Φοφανά από οποιαδήποτε ομάδα το επιθυμεί. Και φυσικά, σύμφωνα με όσα γράφτηκαν, εκεί που χάλασε περισσότερο η μεταγραφή ήταν πως ήθελε η πλευρά του Φοφανά να έχει την επιλογή ο παίχτης να μπορεί να φύγει μέσα σεζόν, το Γενάρη δηλαδή, εάν κάποια άλλη ομάδα ενδιαφερθεί. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η ΑΕΚ λίγο έλειψε να κλείσει και Πιερό και Φοφανά και μαζί με Λεβάη Γκαρσία να έχει μια υπεροπλία στη θέση του σεντερφόρ. Τελικά πάει με δύο σεντερφόρ στη σεζόν η ΑΕΚ, τον Λεβάη Γκαρσία και τον Πιερό, που είναι φυσικά δύο τελείως διαφορετικά σεντερφόρ, διαφορετικού τύπου επιθετική. Ο Λεβάη Γκαρσία είναι ένας πιο κινητικός επιθετικός, το γνωρίζουμε άλλωστε τα τελευταία δύο χρόνια, έχει προσφέρει αρκετά στην Ένωση. Ο Πιερό είναι ένα πιο βαρύ κορμί. Είναι πιο πολύ ένας φορ που μπορεί να δώσει λύσεις όταν η ΑΕΚ θα αντιμετωπίζει κλειστές άμυνες και μπορεί βέβαια να αποδεχθεί πολύ χρήσιμος σε πολλά μάτς της Super League. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα και στον Ολυμπιακό. Είπαμε κάποια πράγματα προηγουμένως για την μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες, είχε ένα συν αυτό το καλοκαίρι. Δεν βιάστηκε να κάνει κινήσεις, δεν είχε πίεση χρόνου, και αυτό γιατί δεν είχε να παίξει μετά από πολλά χρόνια προκριματικούς γύρους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πολύ μεγάλη επιτυχία άλλωστε της κατάκτησης του Conference League πέρσι του εξασφάλιζε πως φέτος θα συμμετέχει απευθείας στο Europa League, στο League Stage του Europa League. Έτσι ο Ολυμπιακός είχε την άνεση να ψάξει καλά, να καταστρώσει ένα πλάνο με ησυχία, μεταγραφικό, να δει τι ακριβώς θέλει ο Μεντιλίμπαρ για το ρόστερ του στην πρώτη χρονιά, που ο Μεντιλίμπαρ από την αρχή ξεκινά στον πάγκο και είχε την ευκαιρία να κάνει την προετοιμασία του με την ομάδα, και από εκεί και πέρα να γίνουν κινήσεις. Γίνανε αρκετές κινήσεις στον Ολυμπιακό, όχι τόσο στα προηγούμενα καλοκαίρια, γιατί ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα καλοκαίρια είχε κάνει πάρα πολλές μεταγραφές, φυσικά οι περισσότερες δεν βγήκαν όταν κάνει τόσο πολλές μεταγραφές. Είναι και πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έδειξε τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν και πιο πολύ εκεί στην προετοιμασία την επιθυμία, με τη Λίβα δηλαδή, έδειξε την επιθυμία να εμπιστευτεί και κάποια από τα νέα παιδιά που κατέκτησαν το Youth League, το Champions League νέων δηλαδή, πέρσι με την ομάδα K19 του Ολυμπιακού, όπως ο Παπακανέλος, όπως ο Μουζακίδης, όπως ο Κουτσίδης, όπως ο Κοστούλας. Και από εκεί πέρα έγιναν και κάποιες κινήσεις, αφού πούμε βέβαια πρώτα πως κύριο μέλημα του Ολυμπιακού ήταν να κρατήσει τους περισσότερους τουλάχιστον από τους παίκτες που τον οδήγησαν πέρσι σε αυτή την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του Conference. Δεν τα κατάφερε σε όλες τις περιπτώσεις. Ανανέωσε όμως για παράδειγμα ο Τζολάκης, ανανέωσε ο Μασούρας. Ο Ολυμπιακός κράτησε τον Ελκάμπη, τον πρώτο του σκόρερ πέρσι, και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από ένα σύριαλ με πολλά επεισόδια, κατάφερε να κρατήσει στο ρόστερ του και τον Νταβίτ Κάρμο, έστω και αν αυτό έγινε μέσω της Nottingham Forest, αφού η Nottingham τον αγόρασε από την Πόρτο και τον έδωσε δανεικό στον Ολυμπιακό. Όμως και κάποιες περιπτώσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν καρποφόρησαν. Ούτε ο Φορτούνης κατάφερε να παραμείνει στην ομάδα, ούτε ο Ποντένσε κατέληξαν πότε στην Σαουδική Αραβία, ούτε και ο Όρτα που τον ήθελε ο Ολυμπιακός από την Μπράγκα, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την σωστή φόρμουλα για να παραμείνει στο ρόστερ. Από εκεί πέρα έγιναν οι προσθήκες, πέρα από τον Κάρμο που ξαναλέω που τον ξέρουμε, είναι γνωστός από το περσινό δεύτερο εξάμηνο που βοήθησε πάρα πολύ, ήταν ο ηγέτης άμυνας του Ολυμπιακού.
Ήρθε ο Στάμενιτς, χαφ από τον Ερυθρό Αστέρα μέσω Νότιχαμ και αυτός. Ήρθε ο Ντάνι Γκαρσία, μεταγραφή, προσωπική επιλογή του Μεντιλίμπαρ, ως ελεύθερος από την Αθλέτικα Μπιλμπάο. Ήρθε ο Κωστίνια, δεξίο μπακ από την Ρίο Άβε, που θα είναι το backup του Ροντινέη. Ο Πιρόλα από την Σαλερνιτάνα, αρχηγός εθνικής ελπίδων της Ιταλίας, ο center back. Ο Βέλντε από τη Λεχ Πόζναν, που έχει δείξει καλά στοιχεία σε αυτά τα πρώτα μάτς της σεζόν, με περιθώρια βελτίωσης βέβαια. Ο Γιάρεμτσουκ ως μια έξτρα επιλογή στη θέση του center four από την Club Breeze, ένας παίκτης με εμπειρία σε αρκετές ομάδες, αρκετά δυνατά πρωταθλήματα και διεθνής με την Ουκρανία. Και στο φινάλε τώρα είχαμε την πιο εντυπωσιακή, τουλάχιστον από πλευράς ονόματος, μεταγραφή, αυτή του Βίλιαν, ένας παίκτης που είναι 70 φορές διεθνής με την Βραζιλία και έχει κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα στην Premier League με την Chelsea και την τελευταία διετία με την Fulham, αλλά και τη μεταγραφή του Sergio Oliveira, παλιός γνωστός στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Έπαιζε στην Galatasaray μέχρι πρότινος και έχει περάσει και από την Porto, ένα half οχτάρι που υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει και στο 10. Ένα half σε κάθε περίπτωση με δημιουργικές ικανότητες. Το στοίχημα για τον Ολυμπιακό είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Εάν αυτοί που ήρθανε θα μπορέσουν να γεμίσουν τα παπούτσια αυτών που έφυγαν και αν ο Μεντιλίμπαρ θα μπορέσει να βρει τη σωστή συνταγή και φέτος για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να έχει μια επιτυχημένη σεζόν και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, γιατί μην ξεχνάμε πως φέτος ο Ολυμπιακός κλείνει τα 100 χρόνια ιστορίας και φυσικά στο λιμάνι θέλουν όσο τίποτα να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, το 48ο στην ιστορία της ομάδας. Τη στιγμή που κλείνει έναν αιώνα ιστορίας και βέβαια μετά την κατάξη του conference, την τεράστια επιτυχία, πρώτη φορά ελληνικός σύλλογος κατακτά μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχει ανοίξει η όρεξη των ανθρώπων του Ολυμπιακού για μια πολύ καλή πορεία και στο Europa League. Βέβαια ο δείκτης δυσκολίας θα είναι πολύ πιο μεγάλος. Θα πούμε και για τους αντιπάλους του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στο Europa League, καθώς και του Παναθηναϊκού στο conference, αν και πολλά περισσότερα θα πούμε στην εκπομπή της επόμενης εβδομάδας που θα πλησιάζουν και τα πρώτα μάτς των ελληνικών ομάδων. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο στίχημα για τον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμής η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακριβώς τέλεια. Είδαμε και χθες την γκέλα με τον Πανετολικό. Είπαμε πως ακόμα και στα μάτς που πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα σε κάποια προβλημάτιση, όπως για παράδειγμα με την Καλυθέα και πάλι στο Καραϊσκάκι, σίγουρα θα πρέπει να βρει χημία η ομάδα, γιατί υπάρχουν και αρκετοί καινούργιοι παίκτες. Ο Βίλιαν και ο Ολιβέιρα μπήκαν, ξαναλέω, με ελάχιστες προπονήσεις χθες να παίξουν. Δείξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν, αλλά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει αυτό λύση για να έχει ένα σωστό πλάνο επιθετικό στο παιχνίδι, όπως και πέρσι. Γιατί αυτό το πράγμα με τις 66 σέντρες που κατέγραψε η στατιστική σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και περισσότερο δημιουργία. Φαντασία δηλαδή στο παιχνίδι. Κάτι που το εξασφάλισε πέρσι η παρουσία του Όρτα, του Φορτούνη και του Ποντένσε, και τώρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αντικαταστήσει τους παίκτες αυτούς και το ρόλο τους να τον παίξουν οι καινούργοι. Λοιπόν, και πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε τις ακριβότερες επενδύσεις από όλες τις υπόλοιπες ομάδες του Top 4 της Super League αυτό το καλοκαίρι. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ χάλασε πάρα πολλά εκατομμύρια για την ενίσχυσή του, για να πάρει τον Τετέ από την Γαλατά Σαράι, τον Πελίστρι από την Manchester United, τον Ίγκασον πρώην του ΠΑΟΚ από την Midland, να κρατήσει τον εξαιρετικό τερματοφύλακα τον Dragowski από την Σπέτσια προερχόμενος, έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα με τον Παναθηναϊκό πέρσι. Πήρε τον Φίλιπ Μαξ, τον γερμανό αριστερό μπακ από την Άιντραχτ, και έκλεισε και στο φινάλι των μεταγραφών ως δανεικό από τη Μαρσέγη τον Αζεντίν Ουναχή, τον Καμερουνέζο, τον Μαροκινό, με συγχωρείτε, χαφ.
Λοιπόν, νομίζω αποκαταστάθηκε ξανά το θέμα με την σύνδεση. Από ό,τι βλέπω εδώ είμαστε OK. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό που λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση αυτό το καλοκαίρι. Περί τα 20 εκατομμύρια εξόδεψε για την μεταγραφική του ενίσχυση. Περί 20 εκατομμύρια λοιπόν ξόδεψε ο Παναθηναϊκός για τη μεταγραφική του ενίσχυση και είχαμε πολύ σπουδαίες μεταγραφές στα άκρα της επίθεσης, όπως αυτή του Τετέ που έχει δείξει με το καλημέρα την ποιότητά του, ή του Πελίστρη που ήρθε από τη Manchester United, του Ρουάνου που τον ήθελε πολύ ο Diego Alonso. Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε παίκτες σημαντικούς όπως ο Μπερνάρντ, όπως ο Παλάσιος, και χρειαζόταν έτσι κι αλλιώς ενίσχυση στην θέση αυτή, δηλαδή στα άκρα της επίθεσης. Έχει χτίσει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Απλώς αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, η πορεία του μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα δεν είναι ανάλογη της ποιότητας που έχει το δυναμικό του, και γι' αυτό υπάρχει και η δυσαρέσκεια αυτή με αποδέκτη κυρίως, γιατί αυτή την πληρώνουν πάντα, τον προπονητή, τον Ουρουγανό, τον Diego Alonso. Πάντως ο Παναθηναϊκός κρατάει μέχρι στιγμής αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς, πως πέρασε στην League Phase του Conference League, και δεν ήταν καθόλου απλό. Ξεκίνησε στα πραγματικά του Europa League ο Παναθηναϊκός. Αποκλείστηκε από τον Άγιαξ εκείνο το επικό match στο Άμστερνταμ με εκείνη την ατελείωτη διαδικασία των penalty. Σίγουρα θα μπορούσε να είχε περάσει στα play-off του Europa League και να διεκδικήσει με μεγάλη αξία στην είσοδο του League Phase του Europa League και να είναι μαζί με ΠΑΟ και Ολυμπιακό τώρα, γιατί θα έπαιζε με την Γιαγκελόνια, που δεν θα αποτελούσε σίγουρα φόβητρο ο Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση. Δεν πέρασε, συνέχισε στο Conference και είχε πολύ δύσκολο εμπόδιο. Είχε να περάσει τη Lens, από την οποία έχασε με 2-1 στη Γαλλία, εκεί που έβαλε και ένα φοβερό γκολ ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής σε αυτή την περίοδο εδώ και αρκετά τα μεγάλη περίοδο, φυσικά, ο Φώτης Ιωαννίδης, και στη ρεβάνς του ασφυκτικά γεμάτου ΟΑΚΑ, που θύμισε άλλες εποχές παλιότερες, ήρθε αυτή η μεγάλη νίκη με 2-0, με τον Ντραγκόφσκι να πιάνει κιόλας και πέναλτι, η ανατροπή του Παναθηναϊκού και η σπουδαία πρόκριση στην League Phase του Conference League. Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε πως και οι τέσσερις ομάδες ενισχύθηκαν αρκετά, προσέθεσαν ποιότητα, γέμισαν τα ρόστερ τους. Περιμένουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα και φέτος. Ένα πρωτάθλημα που, γιατί όχι, όπως και τα δύο προηγούμενα, θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Θα παλέψουν και οι τέσσερις ομάδες μέχρι το φινάλε, μέχρι και τα play-off. Και εδώ θα είμαστε να μιλάμε για τις συγκινήσεις που θα μας προσφέρει και Super League, αλλά φυσικά και όλες οι υπόλοιπες μεγάλες διοργανώσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί αύριο ξεκινάει το ανανεωμένο Champions League. Αυτή η εβδομάδα είναι αποκλειστικά εβδομάδα Champions League, και αύριο και την Τετάρτη και την Πέμπτη.
Λοιπόν, λέγαμε για το νέο Champions League που έρχεται αυτή την εβδομάδα, κάνει πρεμιέρα το νέο φορμά του Champions League, πλέον με 36 ομάδες και όχι 32, είναι αρκετά τα νέα δεδομένα, μια ενιαία βαθμολογία πλέον για όλες τις ομάδες, δεν θα παίζουν όμως όλοι με όλους, κάθε ομάδα θα έχει 8 ξεχωριστούς αντιπάλους και η αλήθεια είναι ότι όπως όλες οι αλλαγές και αυτή αντιμετωπίστηκε με λίγη καχυποψία, με λίγο σκεπτικισμό, με κάποια επιφύλαξη, αλλά νομίζω ότι μία αλλαγή τουλάχιστον προς την πρώτη φάση των ομίλων του Champions League ήταν επιβεβλημένη, είχε αρχίσει λίγο να κουράζει αυτό το σύστημα με τους ομίλους και δεν μας προσέφερε η αλήθεια και ιδιαίτερες συγκινήσεις κυρίως τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτό το νέο σύστημα που θα ισχύει τουλάχιστον για την επόμενη τριετία. Και φέρνει κάποια νέα δεδομένα, όχι μόνο στο Champions League, και στο και για το Europa League αυτά και για το Conference, αυτά που θα πούμε, με την διαφορά ότι στο Conference τα παιχνίδια που θα δώσουν οι ομάδες και ο Παναθηναϊκός μαζί με αυτές είναι 6 και όχι 8 που θα δώσουν οι ομάδες στο Champions League και στο Europa League. Καταρχάς να πούμε πως, ξαναλέω, μία ενιαία βαθμολογία για τις ομάδες, οι πρώτες 8 πάνε απευθείας στη φάση των 16. Οι ομάδες θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως 24, παίζουν έναν έξτρα γύρο νοκάουτ για να μπουν στη φάση των 16, να προκύψουν δηλαδή από αυτές 8 ομάδες που θα πάνε να συναντήσουν τις υπόλοιπες ομάδες της πρώτης οκτάδας για να ξεκινήσει μετά η φάση των 16. Και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 25 με 36 αποκλείονται από την Ευρώπη. Μία καινοτομία είναι ότι θα έχουμε πολλά μεγάλα μάτς ήδη από το ξεκίνημα, γιατί όπως είδαμε και από την κλήρωση, κάθε ομάδα παίζει και με δύο ομάδες από το δικό της γκρουπ δυναμικότητα. Δηλαδή, οι ομάδες από το πρώτο γκρουπ, τα μεγάλα κεφάλια δηλαδή, η Μπαρσελόνα, Ρεάλ, η Λίβερπουλ για παράδειγμα, παίζουν και με δύο ομάδες από το δικό τους γκρουπ. Έτσι, η κληροτίδα έβγαλε παιχνίδια πριν από λίγες εβδομάδες όπως Liverpool Real, όπως Barcelona Bayern, όπως Manchester City Inter που έρχεται κιόλας την Τετάρτη μεθαύριο, Bayern Paris, Arsenal Inter, Manchester City Paris για παράδειγμα. Αλλά αυτό ισχύει και αντιστρόφως. Δηλαδή οι ομάδες οι θεωρητικά πιο αδυναμές του τέταρτου για παράδειγμα του δυναμικότητας θα παίξουν και αυτές με άλλες δύο ομάδες του δικού τους γκρουπ, κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και θα έχουν τυπικά κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για μια καλύτερη συγκομιδή βαθμών. Θα έχουν δηλαδή ελπίδα για μια καλύτερη τύχη σε αυτή την League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Από την άλλη, φυσικά αλλάζουν τα κριτήρια ισοβαθμίας. Δηλαδή, δεν γίνεται πλέον το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας να είναι τα μεταξύ τους παιχνίδια, γιατί δεν θα παίξουν όλες τις ομάδες με όλους, όπως γινόταν στους ομίλους. Πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι πλέον η διαφορά τερμάτων. Επομένως, καταλαβαίνετε πως όλες οι ομάδες θα έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους να σκοράρουν δηλαδή και περισσότερα γκολ, να έχουν δηλαδή μια καλή διαφορά, γιατί πιστεύω εγώ προσωπικά ότι θα υπάρξουν αρκετές ισοβαθμίες από τη στιγμή που δεν παίζουν όλες οι ομάδες με όλους. Αμέσως μετά πάμε στην καλύτερη επίθεση, στην καλύτερη επίθεση στα εκτός έδρας παιχνίδια, στο αριθμό νικών και ούτω καθεξής. Να πούμε κάτι επίσης πολύ σημαντικό, οι διοργανώσεις δεν επικοινωνούν πλέον μεταξύ τους, δηλαδή καταργείται το ότι από το Champions League μπορώ να συνεχίσω στο Europa League αν έβγαιναν οι ομάδες τρίτες δηλαδή στους ομίλους του Champions League μέχρι πέρσι ή από το Europa League συνεχίζω το Conference όπως έκανε ο Ολυμπιακός πέρσι για παράδειγμα και πήρε τελικά και το Conference League. Πλέον στη διοργάνωση που ξεκινάς, σε αυτή τη διοργάνωση ολοκληρώνεις την πορεία σου είτε με πρόκριση στην knockout φάση είτε αν τερματίσεις θέση 25 με 36 με αποκλεισμό. Οι ομάδες δηλαδή που ξεκινάνε μια διοργάνωση αυτές και την ολοκληρώνουν δεν υπάρχουν μεταφορές από τη μια διοργάνωση στην άλλη και νομίζω πως έτσι είναι και πιο ορθολογικά τα πράγματα και σου επιτρέπει να έχεις και μια ξεκάθαρη εικόνα από την αρχή για κάθε διοργάνωση και για την δυναμική της. Μια άλλη ενδιαφέρουσα αλλαγή που νομίζω τους φίλους ποδοσφαίρου θα τους χαροποιήσει είναι πως θα έχουμε μάτς και στα μέσα του χειμώνα. Δεν είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα στο καταχείμωνο. Από τα μέσα Δεκέμβρη μέχρι τα μέσα Φλεβάρη είχαμε μια διακοπή. Έπεφταν σε χειμερή ανάρκη οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα όμως θα έχουμε μάτς και τον Γενάρη. Στο φετινό Champions League, για παράδειγμα, η έκτη αγωνιστική της πρώτης φάσης, της League Phase όπως λέγεται πλέον, έχει προγραμματιστεί για 10 και 11 Δεκεμβρίου. Και μετά πάμε, αμέσως μετά έχουμε διακοπή και η 7η αγωνιστική είναι 21-22 Ιανουαρίου και η 8η και τελευταία είναι 29 Ιανουαρίου. Επομένως θα υπάρχει και πάλι χειμερινή διακοπή,
αλλά θα είναι αρκετά μικρότερη, θα είναι διάρκειας περίπου 40 ημερών. Και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με το Europa League, μόνο με το Conference League δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί έτσι κι αλλιώς εκεί τα παιχνίδια είναι λιγότερα. Στο Conference η πρώτη φάση ολοκληρώνεται 19 Δεκέμβρη, πριν δηλαδή το 2025, και τα play-off ξεκινάνε κανονικά το Φλεβάρι, 13 Φλεβάρι συγκεκριμένα. Και αυτό φυσικά αλλάζει και τα δεδομένα στις δηλώσεις στις ευρωπαϊκές λίστες. Οι ομάδες, αν κάνουν μεταγραφές το Γενάρη, θα μπορούν να δηλώσουν τις καινούριες μεταγραφές από το τέλος της πρώτης φάσης και μετά. Δηλαδή, οι λίστες που έχουν δηλώσει ισχύουν μέχρι και το τέλος Γενάρη, όταν θα ολοκληρωθεί δηλαδή η League Phase σε Champions League και σε Europa League. Και κάτι που έχει περάσει λίγο στα ψηλά, υπάρχει μια αλλαγή και στα knockout. Γιατί σύμφωνα με την προκήρυξη της UEFA αναφέρεται πως μετά τη League Phase όλα στη φάση του knockout κυλούν όπως τα γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, καθώς καταργούνται οι κληρώσεις όπως είχαμε συνηθίσει από εκεί πέρα στα knockout και πάμε πλέον σε ένα, θα το λέγαμε, προκαθορισμένο ταμπλό στα πρότυπα της EuroLeague και του NBA για παράδειγμα, αν θέλουμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ. Όπου οι ομάδες που έχουν τερματίσει ψηλότερα θα παίξουν με τις ομάδες που έχουν τερματίσει χαμηλότερα. Θα έχουμε δηλαδή κάποιες αντιστοιχίες, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο ταμπλό και απλά θα γίνεται μια κλήρωση. Για παράδειγμα, αν ο ένατος και ο δέκατος θα παίξουν τον 23ο και τον 24ο στην έξτρα φάση νοκάουτ για τη φάση των 16 και ούτω καθεξής. Είναι και αυτό κάτι που έχει προκαλέσει κάποιες συζητήσεις. Λοιπόν, όπως έλεγα, για την knockout φάση του καινούριου Champions League θα έχουμε
δεν θα έχουμε την κλήρωση όπως τη γνωρίζαμε, αλλά θα έχουμε κάποιες διασταυρώσεις, οι οποίες θα είναι λίγο πολύ προκαθορισμένες. Είναι κάτι και αυτό, για όποιον το έχει συνειδητοποιήσει, που έχει προκαλέσει κάποιες συζητήσεις. Είναι ένας τρόπος βέβαια αυτός της UEFA να επιβραβεύσει τις ομάδες που θα έχουν τερματίσει ψηλότερα. Γιατί αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι πρώτες δύο ομάδες, για παράδειγμα, της League Phase, για παράδειγμα, αν η City τερματίσει πρώτη και η Real, λέω εγώ, δεύτερη, θα μπορούν να συναντηθούν μόνο στον τελικό. Και με τις ομάδες των θέσεων 3 και 4 θα μπορούν να συναντηθούν μόνο στους ημιτελικούς και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο αφαιρείται το στοιχείο της αγωνίας που είχαν οι κληρώσεις, το ενδεχόμενο να πέσουν δύο μεγαθύρια στα πρώιμη τελικά, για παράδειγμα, αν και δεν αποκλείεται. Θα το δούμε αυτό όταν ολοκληρωθεί η τελική βαθμολογία. Αποκλείεται έτσι και το ενδεχόμενο, ή μάλλον είναι λιγότερες πιθανότητες, να πέσουν δύο θεωρητικά outsider μαζί, για παράδειγμα στην πρωτοτελική φάση, και να προχωρήσει ένα outsider αρκετά μακριά στην διοργάνωση. Όμως είναι ένας τρόπος που έφανε να επιβραβεύσει τις ομάδες που θα τερματίσουν ψηλότερα στην βαθμολογία της League Phase, και παράλληλα να εξασφαλίσει πως δεν θα υπάρχουν διάφορα παιχνίδια στις τελευταίες αγωνιστικές της πρώτης φάσης, αφού όλες οι ομάδες θα ψάχνουν την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή. Για παράδειγμα, αν μια ομάδα μαθηματικά έχει εξασφαλίσει θέση στην οκτάδα, θα συνεχίσει να έχει κίνητρο να παίξει στα τελευταία παιχνίδια, για παράδειγμα, γιατί θα θέλει να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται, για να έχει θεωρητικά και πιο ευνοϊκές διασταυρώσεις στον δρόμο για τον τελικό. Είναι ένα σύστημα που παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον. Ξαναλέω, το ίδιο ισχύει ακριβώς και για το Europa League, το ίδιο και για το Conference, με τη διαφορά ότι στο Conference τα παιχνίδια είναι 6 στην πρώτη φάση για κάθε ομάδα. Και σίγουρα περιμένουμε να το δούμε, να δούμε αυτή τη νέα διοργάνωση, να δούμε όλες αυτές τις αλλαγές και στο χορτάρι και στην πράξη, πώς θα κυλήσει μέσα στην χρονιά, και μετά ο καθένας να έχει την άποψή του και ο καθένας να τις κρίνει. Σίγουρα πάντως η χρονιά αυτή αναμένεται με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Και πάμε λίγο να δούμε και ποια είναι τα πρώτα παιχνίδια, τα παιχνίδια της πρεμιέρας αυτού του νέου, του ολοκένουργιου Champions League. Αυτή την εβδομάδα το Champions League εκτείνεται σε 3 ημέρες. Για πρώτη φορά θα έχουμε και πέμπτη match Champions League, γιατί δεν έχουμε αυτή την εβδομάδα Europa και Conference League, που συμμετέχουν και ελληνικές ομάδες. Ξαναλέω, οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν στην ευρωπαϊκή μάχη την επόμενη εβδομάδα. Αύριο λοιπόν έχουμε τα παιχνίδια στις 8 παρατέταρτο Juventus Eindhoven και Young Boys Aston Villa, και στις 10 Real Madrid της Πρωταθλήτρια Ευρώπης Στουτγκάρδη, Bayern Μονάχου Dynamo Zagreb, Sporting Λισαβόνας Lille και Milan Liverpool, το μάτς που ξεχωρίζει. Την Τετάρτη 8 παρατέταρτο Bologna Shakhtar Donetsk, Sparta Pragas Red Bull Salzburg, και στις 10 Paris Saint-Germain Girona, Club Brugge Dortmund, Celtic Slovan και Manchester City Inter, το μεγάλο derby της ημέρας. Και την Πέμπτη, 8 παρατέταρτο, Ερυθρός Αστέρας Μπενφίκα, Φέγενορντ Λεβερκούζεν, και στις 10 Μπρέστ Στουρμ Γκρατς, Αταλάντα Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης Λευσία και Μονακό Μπαρτσελόνα. 36 πλέον οι ομάδες στο Champions League, πάρα πολλά τα παιχνίδια, πολλά δυνατά μάτς από την πρώτη κιόλας φάση, και οι συγκινήσεις αναμένεται να είναι αρκετές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Λοιπόν, στην εκπομπή της επόμενης εβδομάδας θα μιλήσουμε και πάλι αρκετά για τις καινοτομίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και θα επικεντρωθούμε στα μάτς των ελληνικών ομάδων, γιατί και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα έχουν τα πρώτα τους ευρωπαϊκά παιχνίδια στην League Phase, των Europa League και Conference League. Θα πούμε και κάποια περισσότερα πράγματα για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για το πώς έχουν ξεκινήσει, για τις πρώτες μας εντυπώσεις από τις ομάδες μέχρι στιγμής, αν και είναι ακόμη αρκετά νωρίς στην σεζόν. Και φυσικά θα έχουμε πίσω μας και την πρεμιέρα του Champions League, όπου σίγουρα θα έχουν προκύψει και εκεί πολλά ενδιαφέροντα θεματάκια. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή για την νέα χρονιά. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν παρέασης εδώ στα μικρόφωνα του NSTV, στον πρώτο σκόρερ. Θα είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα απόγευμα. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή αγωνιστική σεζόν, καλή ραδιοφωνική σεζόν, και τα ξαναλέμε εμείς εδώ παρέα πολύ σύντομα. Γεια σας.